Αριστοτρίτη, 11 Ιουνίου 2024. Χαίρετε! Χαίρετε! Εν μέσω εξετάσεων, εν μέσω λάλαρου, ο λάλαρος είναι μια κυπριακή έκφραση για την υπερβολική ζέστη, εν μέσω λάλαρου, καβουρδίζεστε εκεί στην Κύπρο, ε! Έχουμε γίνει πολύ καβουρδισμένοι. Άστα να πάμε. Γυρίζουμε την Αριστοτρίτη. Και θέλω να σε ρωτήσω ένα ερώτημα το οποίο προκύπτει από ένα βίντεο που ανεβάσαμε στο κανάλι μας την Κυριακή που μας πέρασε. Είχαμε μια επιστολή από έναν πατέρα, ο οποίος έχει κατανοήσει στη ζωή του ότι έχει ταλαιπωρηθεί τα μάλα επειδή υπήρξε καλοπροαίρετος, αφελής, γονεοποιημένο παιδί που του ενέπνευσε μισανδρισμό η μάνα του, και ο οποίος κατέληξε να συνδέεται με γυναίκες που να είναι στο ίδιο στυλ με τη μάνα του και δέχθηκε γονική αποξένωση από το μεγάλο του παιδί από τον πρώτο του γάμο, και ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι 54 χρόνια, νομίζω με γράψε, και έχει ένα παιδί από μια σχέση κατόπιν από τον πρώτο του γάμο, 7 ετών, το οποίο λέει αυτό το παιδί φαίνεται να έχει παρόμοιο χαρακτήρα, ιδιοσυγκρασία με τον ίδιο. Δηλαδή είναι ένα παιδί καλοήθες, ένα παιδί ενσυναισθητικό, συμπονετικό, και ο ίδιος ανησυχεί σε τι κόσμο ζει το παιδί του και θα μεγαλώνει το παιδί του, και προβληματίζεται αν οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή μπορούν να επιβιώσουν με σημαία την καλοήθεια και την πνευματικότητα και την αγάπη και την πνευματική εξέλιξη σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κατά κόρον ναρκισσιστικός, κακοποιητικός και ζωφερός. Του απάντησα, το βίντεο είναι μιας ώρας, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω εσένα ως ψυχολόγο με έξτρα εξειδίκευση στα παιδιά και στους εφήβους. Θέλω να σε ρωτήσω ένα ερώτημα το οποίο τέθηκε κάτω από το βίντεο και τέθηκε και από τον ίδιο τον αποστολέα της επιστολής. Πόσο ρόλο παίζει η δική μας συνεισφορά ως γονείς στο τι στυλ προσωπικότητας θα επιλέξει τελικά να έχει το παιδί μας ως ενήλικας, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει ένα μεγαλύτερο ενήλικο παιδί, το οποίο είναι αποξενωμένο και έχει συνειδητά στραφεί εναντίον του πατέρα, δεν θέλει να έχει καμία επαφή και δεν είναι πλέον ένα μικρό αποξενωμένο παιδί. Έχει μια κόρη ενήλικη, η οποία μάλιστα μου είχε πει ότι του κάνει και ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην τη στέλνει email, να μην τη στέλνει μηνύματα. Δηλαδή ήταν έτσι, είναι. Φαίνεται ότι έχει επιλέξει να έχει ένα στυλ προσωπικότητας παρόμοιο με εκείνον της μάνας της, της γιαγιάς της από την πλευρά του τουλάχιστον, και το καθεξής. Πόσο παίζει ρόλο η δική μας προσπάθεια, όσοι είμαστε γονείς, πόσο ρόλο παίζει η προσπάθεια ενός γονέα, ο οποίος με αίσθηση ευθύνης και φιλότιμο προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά του και να τους μεταφέρει ανθρωπιστικές αξίες και να τους εμπνεύσει ώστε να είναι καλοί άνθρωποι, και πόσο ρόλο παίζει το υπόλοιπο περιβάλλον, αλλά και η προσωπική επιλογή ενός παιδιού. Όλα παίζουν ρόλο. Όπως έχουμε πει πολλάκις, μια προσωπικότητα δομείται μέχρι και τα 28 του χρόνια, 28 της χρόνια, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Οι γυναίκες δεν μας είπες τα 26. Έχουμε 26 με 28, μπορεί να είναι πιο ανώριμες. Έχει και γυναίκες ανώριμες, έχει και άντρες. Περισσότερο οι άντρες, αλλά έχει και γυναίκες. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία τα οποία φέρουμε μαζί μας καθώς μεγαλώνουμε. Υπάρχει και η κληρονομικότητα που παίρνουμε από διάφορα γονιδία, που μπορεί να πάρουμε είτε από μακρινούς μας συγγενείς είτε από τους συγγενείς μας πρώτου βαθμού, τα οποία είναι μια ολόκληρη άλλη επιστήμη που ακόμα ερευνάται κατά πόσο οι παράγοντες συντελούν στο να εκδηλωθούν κάποια γονίδια ή και κάποια όχι. Και αν το να έχεις ενδεχομένως κάποια γονίδια ψυχοπαθολογίας που συνιστούν την ψυχοπαθολογία, είναι προστατευτικοί παράγοντες ή είναι παράγοντες που μπορεί να συντελέσουν στο να έχεις ενδεχομένως
εκδηλώσει κάποια συμπεριφορά τέτοιου είδους στην εφηβική σου ηλικία. Συνήθως αν υπάρχει ψυχοπαθολογία, αρχίζει από την εφηβική ηλικία και έπειτα. Στην νηπιακή, στη βρεφική και στη σχολική ηλικία, αν έχουμε κάποιες ενδείξεις, χωρίς ωστόσο να είμαστε σίγουροι. Από την άλλη, πέραν από την ιδιοσυγκρασία, πέρα από τα γονιδία, υπάρχει και ο τρόπος που μεγαλώνουμε το παιδί μας, ο τρόπος διαπαιδαγώγησης και το περιβάλλον. Και πέραν από αυτόν υπάρχουν και οι συμπεριφορές των δύο γονέων. Δεν είναι και οι δύο γονείς συνήθως άνθρωποι που έχουν την ίδια κοινή γραμμή, την ίδια κοινή διαπαιδαγωγική γραμμή. Μπορεί ο ένας ο γονέας να έχει άλλου είδους διαπαιδαγωγική γραμμή, ο άλλος άλλου είδους διαπαιδαγωγική γραμμή, και αυτό να συντελέσει στο να συγχυστεί το παιδί ή να επιλέξει το ίδιο, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγκρουσιακού διαζυγίου ή διαζυγίου, το παιδί ό,τι το βολεύει και ό,τι το συμφέρει. Συνήθως γίνεται και αυτό. Πέραν από τη Το ότι το διαπαιδαγωγική. βολεύει και ότι το συμφέρει όμως. Τι σημαίνει? Ό,τι είναι λιγότερον επώδυνο. Δηλαδή, αν κάποιος βάζει όρια και θέλει να είναι προσεκτικός με το μεγάλωμα του παιδιού του και τα λοιπά και ο άλλος δεν βάζει όρια, το παιδί θα πάει με αυτόν που δεν βάζει όρια. Βεβαίως, Πότε θα βεβαίως, δεν θα πάει, πάει με εκείνο. όταν ούτως ή άλλως θα πάει ή θα πάει όταν αυτόν το παιδί είναι επιλέξει τον δρόμο της κακίας. Ενδεχομένως να έχει και εκείνος κάποια στοιχεία που να ομοιάζουν στο γονιό που επιλέγει τη διαπαιδαγωγική του γραμμή. Ενδεχομένως και όχι. Δεν μπορούμε να μιλούμε τώρα ειδικά για το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί δεν το γνωρίζω. Γενικά μιλάω. Λέω κάποιες γραμμές τώρα που μπορεί να ταιριάζουν σε κάποιους, μπορεί να μην Ναι, ταιριάζουν. ρε μάνα μου, αλλά η απορία μας είναι η εξής. Η απορία των γονιών οι οποίοι προσπαθούν ενσυνείδητα να αποτρέψουν το να γίνουν τα παιδιά τους παλιοχαρακτήρες. Μπορούμε να επιδράσουμε τόσο καταλυτικά ώστε να δώσουμε περισσότερη θετική επίδραση στα παιδιά από ότι αρνητική επίδραση μπορεί να τους δώσει ο άλλος γονιός που μπορεί να είναι και αποξενωτικός. Ή κερδίζει ο πιο ισχυρός. Γιατί μας είχες πει μια φορά ότι χρειάζονται 5 θετικές εμπειρίες για να ισοφαρίσουν μια αρνητική. Οπότε, αν ισχύει αυτό και στη διαπαιδαγώγηση, εάν κάποιος προσπαθεί, πρέπει να προσπαθήσει σε πενταπλάσιο βαθμό από τον άλλον που είναι κακοποιητικός. Και πάλι μπορεί Ισχύει να και εδώ προσπαθούν. αυτή η αναλογία. Πέραν από αυτό, να πω ακόμη έναν παράγοντα που είναι σημαντικός να το καταθέσω και αυτόν, είναι τα γεγονότα ζωής. Πολλές φορές υπάρχουν κάποια γεγονότα ζωής που είναι επιβαρυντικοί παράγοντες στο να εξελιχθούν κάποιες καταστάσεις και να δομηθούν στοιχεία στα παιδιά τα οποία να μην είναι τόσο ευχάριστα. Πέραν τούτου όμως, οι γονείς κάνουν ό,τι μπορούν, δίνουν οι ενσυνείδητοι γονείς, δίνουν τη βοήθειά τους, στηρίζουν τα παιδιά τους, τους λένε το σωστό, είναι εκεί παρόντες, δίνουν την αγάπη τους, τα υποστηρίζουν. Αλλά από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο τέλος, το τι δρόμο θα επιλέξουν τα παιδιά όταν θα ενηλικιωθούν, στην αναδυόμενη ενηλικίωση τους, αν θέλετε, θα είναι δικό τους κομμάτι. Είναι άνθρωποι ξεχωριστοί, με διαφορετικοί, με ποικίλα χαρακτηριστικά που άλλα μοιάζουν στον ένα γονέα, άλλα μοιάζουν στον άλλο γονέα και με μερικές φορές και ψυχοπαθολογικά στοιχεία. Και πέραν των γονιών υπάρχουν και περιπτώσεις που και άλλοι εξωτερικοί παράγοντες Μπορεί συμβάλλουν στο παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, θείες, κακές παρέες. παππούδες, γιαγιάδες και τα λοιπά, οι οποίοι και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο συμβάλλουν είτε θετικά, όπως έχουμε σε άλλη περίπτωση μπει, για τις μονογονεϊκές οικογένειες που κάποιος συγγενής, ο οποίος θα είναι βοηθητικός, μπορεί να εμπνεύσει το παιδί και να πάρει ένα μερίδιο από τον ρόλο του γονέα που λείπει σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά μπορούν να κάνουν και κακό οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι διάφοροι. Πόσο προσπαθούμε, το ερώτημα είναι αυτό, πόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με εναντιωματικά παιδιά, τα οποία εξελίσσονται και φτάνουν σε μια ηλικία νομικής ενηλικίωσης,
που ακόμη δεν έχω φτάσει στη ψυχοσυναισθηματική ενηλικίωση, μου λες ότι είναι γύρω στα 28. Πες ότι κάποιος είναι 21, 23, 25, 26 και είναι ένας ενήλικας ο οποίος έχει εναντιωματική συμπεριφορά απέναντι στο γονέα του, τον αποξενωμένο. Κάνει κινήσεις όπως αυτές που είπε ο άνθρωπος στην επιστολή, λέει, του έκανε ασφαλιστικά μέτρα για να μην προσπαθεί να επικοινωνεί μαζί της κόρης του. 30 χρονών νομίζω η κόρη του αυτού. Και τους έκανε ασφαλιστικά και καλά τον κατηγόρησε για stalking, ότι την παρενοχλούσε, ότι της έστελνε μηνύματα, προσπαθούσε ο άνθρωπος να τα βρει με το παιδί του. Της έστελνε email, προσπαθούσε να την προσεγγίσει και αυτή του έκανε ασφαλιστικά, ότι δεν θέλω καμία σχέση μαζί σου. Πόσο προσπαθεί ένας άνθρωπος, συνεχίζει να προσπαθεί μετά από αυτό, ή το παίρνει απόφαση. Κοίτα, στην αναδυόμενη ενηλικίωση είναι από τη στιγμή που λαμβάνουν μέρος και άλλοι παράγοντες, όπως ότι το παιδί έχει σπουδάσει, είναι ανεξάρτητο, έχει τη δουλειά του, δεν έχει την ανάγκη, δηλαδή δεν υπάρχει ανάγκη στήριξης από την γονεϊκή οικογένεια. Ή το παιδί έχει πάρει ξεκάθαρα αρνητική στάση, έχει κάποια ψυχοπαθολογία, να αρνείται να δει ειδικών, ή γενικότερα υπάρχει μια Βλέπει ειδικού και του ιδιαίτερα κάνει όταν ό,τι μιλάμε. θέλει του ειδικού, του χειρίζεται του ειδικού. Υπάρχουν πολύ χειριστικοί νεαροί ενήλικες, οι οποίοι πάνε στον Υπάρχουν, ψυχολόγο, μάλιστα, ναι, και κοροϊδεύουν και και τον στο ψυχολόγο, ή προσπαθούν ψυχιατρό. να τον κοροϊδέψουν και τον ψυχιατρό, ναι. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Όταν υπάρχει έντονη ψυχοπαθολογία, μπορεί να γίνεται και αυτό. Μα είναι θέμα Γιατί ψυχοπαθολογίας αυτό... εδώ, είναι θέμα στυλ προσωπικότητας και επιλογής. Δηλαδή ψυχοπαθητικότητα, ο ναρκισισμός, ο μακιαβελισμός, Εξαρτάται από όλα την αυτά περίπτωση. δεν θα τα Εξαρτάται από λέγαμε την περίπτωση. ψυχοπαθολογία, θα λέγαμε εγκληματολογία, θα τα λέγαμε. Μα και η εγκληματολογία, κομμάτια της εγκληματολογίας είναι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαταραχές προσωπικότητας και το Ναι, ρε Μανά, αλλά οι κάνουν, διαταραχές υπάρχει. προσωπικότητας δεν είναι μια ασθένεια. Είναι ένα πολύ παγιωμένο στυλ δράση, το οποίο επιλέγει ξανά και ξανά ο άνθρωπος, ώστε γίνεται το modus operandi του και το modus vivere του. Δεν Εντάξει, είναι okay, έτσι. εντάξει. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τη συγκεκριμένη Ναι, περίπτωση μιλούμε του γενικά, παιδιού. ρε εσύ, Αριστονική, γιατί Μα αυτό μιλούμε το όριο που γενικά. μας βάζει στον 28 χρόνων είναι πολύ ψηλό. Έχουμε μια κοπέλα που μας έχει στείλει την επιστολή της και έγινε μελέτη περίπτωση Δεν στο την βάζω εγώ, podcast. η επιστήμη την βάζει. Ναι, ρε μάνα μου, Δεν είμαι ξέρω το. βάσει στα Λέει αγαπημά μου. τοξικά ενήλικα παιδιά, τα αγκαλιάζει, τα σφάζει. Και αυτή είναι η κόρη τη 27. Εντάξει, δηλαδή είναι ένα χρόνο πριν τα 28 που λες. Εντάξει, τώρα δεν τα λέμε, δεν πάμε με το, πώς να το πω, με το μέτρο. Είναι Εμένα το 27, σκεπτικό μου, ξέρει έχουν ποιον είναι ακόμα η λίγο. κόρη. Το σκεπτικό μου είναι το ακόλουθο. Από τη στιγμή που κάποιο μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο, σπουδάζει στο πανεπιστήμιο, είχε την νοημοσύνη, την αντίληψη, ώστε να περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις, είτε τις Πανελλήνιες είτε τις Πανκύπριες, και να πάει στο πανεπιστήμιο. Φυτά στο πανεπιστήμιο. Είναι γράμματος. Εντάξει. Και είναι σε μια ηλικία να άνω των 20. Ναι. Εάν επανειλημμένα επιδείξει κακοποιητική συμπεριφορά προς το γονέα, ίσως εάν ο γονέας του βάλει σαφή όρια, και αυτά τα σαφή όρια μπορεί να σημαίνει δεν θέλω επαφές, no contact. Υπάρχει μια περίπτωση να σοκαριστεί και μέχρι τα 28 που ακόμη εξελίσσονται προς τη μετωπή να κάνει κάτι και να σωθεί. Γιατί αν τους δώσουμε ένα διαβατήριο ότι μέχρι τα 28 σου ό,τι θέλεις κάνεις και επειδή είσαι ακόμη ψυχοσυναισθηματικά ανήλικος, Δεν σημαίνει ότι επειδή η επιστήμη λέει ότι μέχρι και τα 28 εξελίσσονται οι προμετωπιαίοι λοβοί, άρα το κέντρο λήψης αποφάσεων, ότι πρέπει να ανεχόμαστε σαν, να το παίρνουμε σαν ορόσημο, όπως παίρνουμε το ορόσημο 3 με 5 ή της μετεμπρευκής ηλικίας. Είναι ενήλικος, είτε είναι 26, είτε είναι 25, είτε είναι 27, είτε είναι 28, από τη στιγμή που έχει σπουδάσει, έχει τη δουλειά του, και είναι ανεξάρτητος και δεν έχει ανάγκη την όποιαν υποστήριξη και είναι και εναντιωματικός αφού έχει πρόβλημα με το γονιό του. Έχει πάει σε ψυχολόγο. Δεν έχει ξεγελάσει και το ψυχολόγο. Έχει πάει σε ψυχίατρο. Έχει ξεγελάσει και το ψυχίατρο. Ας κάνει ό,τι νομίζει. Πρέπει να βάλουμε και έναν όριο για να είμαστε
Εντάξει, και γιατί το οικονομικά. συζητάμε και στο τέταρτο επίπεδο τη συμμετοχή που έχουμε γυναίκε. Έχουμε περίπου 40 γυναίκε. Κάθε φορά είναι 25 εστιαζούν. Και έρχεται πολύ συχνά το θέμα. Που έχουν θέμα με τα ενήλικα παιδιά του, τα οποία είναι φοιτητέ, τα οποία είναι μόλι άρχισαν να εργάζονται, τώρα πήραν τα πτυχία του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και λένε οι κοπέλε, αφού μα είπε πολλέ φορέ και το είπε και η Αριστονίκη, ότι εγώ έλεγα τα κορίτσια 26 και τα κόρια 28, αλλά λε ότι και για τα κορίτσια μπορεί να πάει το 28. Αφού υπάρχει αυτό το περιθώριο να μην δώσουμε περίοδο χάριτος μέχρι τότε, δηλαδή να ανεχόμαστε την παραβατική προς εμάς συμπεριφορά των παιδιών μας επειδή ακόμη δεν έχουν ενηλικιωθεί. Γι' αυτό σου κάνω το ερώτημα, γιατί δεν είναι μοναδικός ο κύριος που έγραψε την επιστολή της Κυριακής. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στο κανάλι μας, που, συγγνώμη σε διακοπτώ, που η πλειονότητα των μελών του καναλιού είναι ηλικία 25 μέχρι 65 ετών. Υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς και υπάρχουν γονείς οι οποίοι άρχισαν να ψυχοεκπαιδεύονται και να ψυχοθεραπεύονται σε μεγάλη ηλικία, στα 40 τους, στα 50 τους, στα 60 τους και ήδη στη ζωή τους έχουν δεδομένα. Έχουν γάμους, μπορεί να έχουν διαζύγια, έχουν ενήλικα παιδιά από τα οποία μπορεί να είναι αποξενωμένοι ή από τα οποία να έχουν εναντιωματικότητα και έρχονται και συνειδητοποιούν κάποια πράγματα και έρχεται κάποιος και λέει εγώ μεγάλωσα όλη μου τη ζωή όν ιού σας είναι εξαρτώμενος. Ήμουν όλη μου τη ζωή θύμα. Ήμουν το καλό παιδί μου, προσπαθούσε να ευχαριστήσει τους άλλους και να είναι εντάξει και συνεχώς έτρωγα καρπαζιές. Τώρα ξύπνησα. Παρακολουθώ αυτά τα βίντεο της ψυχοεκπαίδευσης. Πήρα έναυσμα και πήγα στη ψυχοθεραπεία. Να άρχισα να δουλεύω τα δικά μου ζητήματα και αντιλαμβάνομαι ότι η επαφή μου με τα ενήλικα παιδιά μου, τα οποία είναι εναντιωματικά προς εμένα και είναι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας με αποδιοργανώνει, με απορριθμίζει συναισθηματικά. Τι να κάνω, καταλαβες, τους απασχολεί πολλούς αυτό το ζήτημα. Και υπάρχουν επίσης και άνθρωποι που είναι battered, κακοποιημένοι ψυχικά, πολυτραυματίες ψυχικά από ενήλικα παιδιά με δικαιωματισμό, με αλαζονία, με επιθετικότητα, ψυχική είναι επιθετικότητα. Η επιθετικότητα δεν είναι το ξύλο, δεν το λέω εσένα τώρα. Έχει γονείς οι οποίοι δέχονται συνεχώς βολές. Και ηρωνίες και υποτίμηση και σαρκασμό. Και έχουμε μία κοπέλα στο δεύτερο επίπεδο που έρχεται κλαμμένη. Τη μία την άλλη είναι κλαμμένη. Γιατί έχει μία κόρη η οποία της κάνει τη ζωή της κόλαση. Προσπαθεί η γυναίκα να ξεφύγει, μετακόμισε σε άλλη χώρα. Εντάξει, η κόρη είναι ενήλικας, 27, σπουδάζει, κάμνη, δεν ξέρω, τέλειωσαν τις σπουδές, δεν ξέρω τι κάμνη, ενήλικας. Οι γονείς έχει χρόνια που χώρισα, μπορεί και 20 χρόνια, μπορεί να ήταν 7 χρόνια όταν χώρισα, δεν ξέρω ακριβώς πότε χώρισα. Και η μάνα τώρα σε μια ηλικία 50 ετών έχει μετακομίσει σε άλλη χώρα, βρήκε δουλειά σε άλλη χώρα για να ξεφύγει από την κόρη της που τη λάμνει, λάμνος στα κυπριακά σημαίνει επιτίθεμαι και είμαι εναντίον, από τη μάνα της και την αδερφή της που είναι αναρκησάρης. Και μας έλεγε προχθές ότι η κόρη της είπε διέλυσα στην οικογένεια. Πήγε στο εξωτερικό και διέλυσε την οικογένεια. Ποια είναι η οικογένεια, κόρη μου, που είσαι 27 χρόνια και ζει μόνη σου και εργάζεσαι εκεί σαν ανεξάρτητη και η μάρα σου ζούσε ούτω ή άλλω μόνη τη, η γιαγιά σου μόνη τη, η θεία σου μόνη τη. Καταλαβέ. Αυτό λέμε ότι τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν να κάνουν την ψυχοθεραπεία του. Ενσυνείδητα. Ούτε αυτό βοηθάει. Ενσυνείδητα. Και αν ούτε και αυτό βοηθάει, δεν είπαμε ότι είναι πανάκια η ψυχοθεραπεία, ότι ταιριάζει σε όλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει ο άλλος να θέλει για να βοηθηθεί και να έχει θέληση να κοιτάξει λίγο και τα κομμάτια τα δικά του και να μην πηγαίνει στην ψυχοθεραπεία μόνο για να κατηγορεί τους θα άλλους. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν κάνει όλοι οι άλλοι και τα δικά του τα κομμάτια. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Όπως υπάρχουν και κακοποιητικοί, υπάρχουν και παιδιά που είναι κακοποιητικά. Γιατί έχουμε ενασχοληθεί και κατά κόρον και για τους γονείς που είναι κακοποιητικοί και για τα παιδιά. Υπήρχαν και περιπτώσεις. Μιλάς για τα ενήλικα παιδιά τώρα, δεν μιλούμε για τους εφήβους και τα ενήλικα. Ενήλικα παιδιά, ναι. Όταν λέμε ενήλικα, τι εννοούμε, πάνω από ποια ηλικία. Επάνω από. Η ηλικία σου εννοώ το να μπορούν συναισθηματικά και οικονομικά να πορευτούν. Μετά τις σπουδές εννοείς. Μετά τις σπουδές. Μετά τις σπουδές. Λογικό είναι αυτό. Να βάλουμε όχι ναι, στα 18, είναι ναι, μετά τις σπουδές. Γιατί ναι. Το 18χρονο, ναι, νομικά θεωρείται ενήλικα, αλλά εγώ δεν ναι. το θεωρώ ενήλικα. Ναι, σωστά.
Άρα, ενήλικας είναι μετά που θα τελειώσει τις σπουδές του, που θα πιάσει μια δουλειά και θα μπορεί να επιβιώσει μόνος του οικονομικά. Μπορεί να τελειώσει τι σπουδέ του και να μην ήθελε να πιάσει δουλειά, να απομυζεί από του γονεί του. Ναι, ρε μάνα μου, θα μπορούσε όμως να πιάσει δουλειά. Θα μπορούσε όμω να Α. πιάσει. Ναι, οι γονεί του ήρθαν και του είπαν: εγώ σε στήριξα, κάμε από εκεί πέρα. Γιατί Άντε, είχαμε και έναν ερώτημα κάτω από ένα βίντεο. Μας έγραφε μια κοπέλα ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι υιοθετούν, λέει, την νοοτροπία κάποιων χωρών, κάτω χωρών, που λένε ότι έγινε 18, βγαίνει από το σπίτι, δεν έχω καμία ευθύνη απέναντί σου. Ακόμη και η νομοθεσία του Οικογενειακού Δικαστηρίου λέει. Και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό για αυτό που λες για την ενηλικίωση. Λέει ότι σε περίπτωση διαζυγίου που δίνεται διατροφή σε ανήλικον τέκνο, όταν το ενήλικον τέκνο συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, μπορεί να διεκδικήσει διατροφή το ενήλικον τέκνο από τον πατέρα ή από τη μητέρα μέχρι ότου περατώσει τις εγκύκλειες, τις πανεπιστημιακές σπουδές. Νομίζω δίνει ένα διάστημα 4 χρόνια για πτυχίο και κάτι παραπάνω για μεταπτυχιακό, ενώ υπάρχει και στον νόμο τούτων των στοιχείων της οικονομικής εξάρτησης από το γονέα, αν ενώ είσαι ενήλικος άνω των 18, στην περίπτωση μου κάνει σπουδές. Άρα είναι όπως το λες, δηλαδή είσαι ενήλικος όταν τελειώσεις τις σπουδές σου. Ναι. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνουμε και συνεδρίες με γονείς και παιδιά και βλέπουμε ότι δεν ευδοκιμούν, είτε γιατί οι γονείς μένουν σε κάποια δικά τους κομμάτια και δεν βλέπουν έξω από αυτούς, είτε γιατί τα παιδιά μένουν σε κάποια δικά τους αφηγήματα και δεν φεύγουν έξω από αυτό. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές στην ψυχοθεραπεία, μπαίνουμε τον σακατεμένο μας σκοτεινό εαυτό και προσπαθούμε να το φτιάξουμε και βλέπουμε και παίρνουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Να πούμε για το τι παράγοντες εφταίξαν και είμαστε σε αυτήν τη θέση, αλλά να δούμε και τι κάνουμε εμείς για να βγούμε από αυτήν τη θέση. Γιατί αν μείνουμε μόνο στο να λέμε τι παράγοντες συντέλεσαν και εμείς να μην κάνουμε τίποτα και απλά να πηγαίνουμε στη ψυχοθεραπεία για να κατηγορούμε τους γονιούς μας, τη ζωή, την τύχη, τον εργοδότη μας, τον οποιοδήποτε και δεν βλέπουμε τη δική μας ευθύνη απέναντι σε αυτό, δεν θα δούμε βελτίωση. Ένα χάιδεμα που να δούμε. Ναι. Άρα είναι ένα συνοθήλευμα παραγόντων. Άρα Δεν κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε κάνουμε το και άμα καλύτερο ενηλικιωθούν την υγεία μας, την ψυχική και τη σωματική. ναι κορί μου, να πεθάνουμε εμείς γιατί κάποιοι αποφάσισαν ότι θέλουν να μείνουν για πάντα παιδιά και ο ναρκισισμός δεν είναι αυτό που σημαίνει. Δεν είναι υιοθέτηση ενός ανώριμου τρόπου ζωής στην ενηλικίωση. Το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας δεν είναι παιδιά ενήλικες οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν κακομαθημένα εναντιωματικά παιδιά, σαν τρομερά δίχρονα που ρίχνουν συνέχεια temper tantrums και γίνει χειριστικά και θέλουν να γίνει το δικό τους. Ακριβώς, ακριβώς, έτσι. Για να τσακρίσουμε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους τους φοιτητές, τους φοιτήτριες, τους μαθητές, τις μαθήτριες που γράφουν εξετάσεις. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ευσυνείδητους γονείς, οι οποίοι είτε έχουν παιδιά που δίνουν εξετάσεις και τους συμπαραστέκονται, είτε έχουν παιδιά τα οποία προσπαθούν να τα μεγαλώσουν κάτω από δυσμενείς συνθήκες, είτε έχουν ενήλικα παιδιά τα οποία είναι αντιωματικά και χρειάζονται να ακούσουν ή χρειάζονταν να ακούσουν αυτήν την Αριστοτρίτη της 11ης Ιουνίου 2024. Πολλά χαιρετίσματα στον Λαζάρο και την Μαρία, τα δικά σου τα παιδιά είναι τελείωσε ακόμα η Μαρία της εξετάσεις, ναι. Τελείωσε η Μαρία. Τελείωσε. Α, Περιμένουμε τελείωσε. τα αποτελέσματα. Εμείς ακόμη να τελειώσουν. Πήρε και τα αποτελέσματα. Όχι, όχι, όχι. Περιμένει Η αποτελέσμα. προηγούμενη. Ναι. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση. Εμείς ερχόμαστε σύντομα στην Κύπρο και θα επανενωθούμε και με εσάς. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Και θα τα πούμε ξανά την επόμενη Αριστοτρίτη. Αγαπούμε σε κόρη, πρόσεχε. Βλέπω ότι είσαι κουρασμένη και από τη ζέστη, είσαι κουρασμένη και από τη δουλειά και από τις εξετάσεις. Πρόσεχε. Κράτα γερά. Όσο τώρα. Σ' αγαπώ. Πολύ υπομονή. Θα περάσει Έτσι. αυτό. Γεια. Bye, γεια.